Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλου. Θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού από τα μέσα όμω τη εβδομάδα και μετά με αισθητή πτώση τη θερμοκρασία και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι το ανισχυτικό κατά κάποιο τρόπο είναι ότι για αυτή την εβδομάδα σε γενικέ γραμμέ δεν προβλέπονται σημαντικέ βροχέ εκτό μόνο από τα βορειοδυτικά. Είναι ένα στοιχείο αρκετά κακό θα λέγαμε γιατί υπάρχουν αρκετοί αγρότε που χρειάζονται τη βροχή για τι ε, γεωργικέ εργασίε. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε βλέποντα το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων είναι ότι υπάρχουν με ένα, ένα χαμηλό από τη Βόρεια Ιταλία το οποίο κινείται αργά ανατολικά προ την περιοχή μα, όμω θα έχει καθαρά βορειοανατολική κίνηση και δεν θα μα επηρεάσει σημαντικά κυρίω Τετάρτη προ Πέμπτη. Ε, και θα διατηρηθεί ένα πεδίο υψηλό πιέσεων στα νοτιότερα τμήματα τη Μεσογείου, αποτρεπτικό για να έχουμε σημαντικέ βροχέ όπω είπαμε και προηγουμένω. Τώρα, από πλευρά θερμοκρασιών, για την αυριανή ημέρα θα δούμε τον υδάργυρο σε πολλέ περιοχέ να φτάνει και του 35 βαθμού κατά μέσο όρο, αν και κατά τόπου, θα δούμε να φτάνει η θερμοκρασία και του 36 με 37 βαθμού. Να θυμίσουμε ότι η μέση θερμοκρασία για αυτό το δεκαήμερο του Σεπτέμβρη για την Αθήνα, για παράδειγμα, είναι οι 30 βαθμοί, οπότε θα βρισκόμαστε και αύριο κατά 7 περίπου βαθμού πάνω από τα συνήθεια για την εποχή επίπεδα. Τώρα, στο χάρτη λοιπόν των βαρομετρικών συστημάτων, παρατηρούμε ότι θα έχουμε το πεδίο των υψηλών πιέσεων πάνω από την περιοχή μα. Κάποια αραιή συννεφιά και περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίω τμήματα της πρωινέ ώρε και αυξημένη σχετική γρασία κυρίω στα δυτικά. Τώρα, στο χάρτη των, ε, χάρτη τη Ελλάδα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μόνο στα βορειοδυτικά θα έχουμε έτσι κάποια αύξηση των εφόσεων. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 και πρόσχερα, μόνο στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα έχει μέγιστη τιμή του 33 βαθμού στη βόρεια Ελλάδα, του 35 με 36 στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Ιόνιο και στα νησιά του Αιγαίου του 34 βαθμού. Τώρα στην Αττική, θα επικρατήσει έθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσει και του 36 βαθμού Κελσίου και η άνεμη θα είναι βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ αρχικά και αργότερα τοπικά θα φτάσουν τα 4 με 5. Για τη Θεσσαλονίκη και εκεί ανάλογη εξέλιξη, με λίγο πιο χαμηλή βέβαια τη θερμοκρασία, στου 32 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή και ο καιρό θα είναι έθριο. Γενικά τώρα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια, ε, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει στις αίρεσεις 33 βαθμούς και τους 36 σε Λάρισα και Βόλο, ενώ λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία θα είναι στα Γιάννενα με μέγιστη τιμή τους 29 βαθμούς και κάποια ρέη συννεφιά. Τώρα για την υπόλοιπη δυτική και νότια Ελλάδα, ανάλογη κατάσταση, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στην Καλαμάτα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο στους 34 με 32 βαθμούς Κελσίου, αρκετά ζεστός καιρός και στις υπόλοιπε περιοχές. Τώρα στην εξέλιξη, θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασία. Αυτό θα φανεί βεβαίω Τετάρτη και Πέμπτη, μέσα σε 48 ώρε. Θα πέσει η θερμοκρασία κατά 8 με 10 βαθμού. Θα επανέλθουμε με άλλα λόγια σε κανονικά επίπεδα για την εποχή σε όλε τι περιοχέ. Οι βορειάδε δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, ω έξι στο Αιγαίο και θα έχουμε λίγε βροχέ όπω είδαμε κυρίω στα βορειοδυτικά. Να δούμε λοιπόν τι μέρε αναλυτικά. Παρατηρούμε λοιπόν την Τετάρτη, αυτό το χαμηλό το οποίο βρίσκεται στα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα κινηθεί ανατολικά προς την περιοχή μας, θα επηρεάσει κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά οι πιο πολλές βροχές όπως είπαμε περισσότερο στα βορειοδυτικά, δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα γυρίσουν σταδιακά στα δυτικά σε βορειοδυτικούς στα 5 με 6 μποφόρ με το πέρασμα αυτού του μετόπου, ενώ στο Αιγαίο θα παραμείνουν νοτιοδυτικοί με την ίδια περίπου ένταση. Πάντως η θερμοκρασία όπως βλέπετε και την Τετάρτη θα είναι γύρω Στου 32 με 33 βαθμού στα υπηρετικά και θα αρχίσει βέβαια βαθμία πτώση από τα δυτικά και τα βόρεια, και αυτό θα φανεί περισσότερο την Πέμπτη. Την Πέμπτη μπορούμε να δούμε, να δούμε όπου πλέον έχουν μπει παντού βορειοδυτικοί άνεμοι που φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εκεί όπου είχαμε 32-33 βαθμού, έχουμε πλέον 24 με 25 βαθμού Κελσίου. Κάποιε λίγε βροχέ και πάλι στα δυτικά και τα βόρεια και περισσότερο στα βορειοδυτικά τμήματα τη χώρα. Και ίδια περίπου κατάσταση θερμοκρασιακή την Παρασκευή, χωρί πλέον φαινόμενα. Την Παρασκευή θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, με κάποια παροδική συνεφιά και με περιορισμένη αστάθεια μόνο στα βόρεια υπερωτικά και Θερμοκρασίες γύρω στου 24 με 26 το πολύ βαθμού Κελσίου και με δυτικού βορειοδυτικού ανέμου έω 6 μποφόρ. Τώρα, το επόμενο τρίμερο στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από του 31 βαθμού την Τετάρτη, την Πέμπτη θα πέσει στου 25 βαθμού Κελσίου και την Παρασκευή θα έχουμε περίπου ίδια θερμοκρασία γύρω στου 15, 18 με 26 βαθμού θα κοιμανθεί η θερμοκρασία την Παρασκευή. Σε κανονικά πλέον για την εποχή επίπεδα. Τώρα για την Θεσσαλονίκη και εκεί ανάλογη εξέλιξη από τους 31 βαθμούς την Τετάρτη την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία και την Παρασκευή στους 25 βαθμούς. Θα επικρατήσουν μάλιστα βορειοδυτική άνεμοι στα 5 μποφόρ και θα υπάρχουν λίγες δεφώσεις κατά διαστήματα. Και να κλείσουμε με τι γεωργικές προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο Καβάλα, όπου δίνονται χρηστικέ πληροφορίε για το καλαμπόκι, ε, αναλυτικέ οδηγίε για την αντιμετώπιση του εντόμου διαβρότικα, Στοιχεία τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη, στο Αν χάσετε τον καιρό, λίγα λεπτά μετά τι 5.30 στη νέα ώρα, μπορείτε να δείτε τον καιρό, στην προσωπική μου ιστοσελίδα, στο κολληδάς.γιου. Αυτά από μένα κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.